Μαζί με τον Βορύδη και τον Άδωνη και τον Σαμαρά. Και κοιτάξτε τι λέει, νοσταλγή. Νοσταλγή σκοτεινών εποχών. Ακούστε λίγο. Καλά, λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, έτσι δεν είναι. Εγώ σέβομαι, την εφημερίδα, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν έχω και τίποτα μαζί της. Φυσικά. Θέλω λοιπόν να σας πω γιατί είμαι νοσταλγός σκοτεινής εποχής. Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ η εφημερίδα. Γιατί έστειλα, ακούστε το. Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ που είπατε. Όχι, εν πάση περιπτώσει. Εκφράζει τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε γιατί είμαι νοσταλγός σκοτεινής εποχής. Γιατί έστειλα το ακόλουθο μήνυμα στους ψηφοφόρους μου. Πατρίδα και παράταξη έχουν ανάγκη από εσάς. Ξεχάστε πικρίες. Βάλτε ανάχωμα στη λέλαπα της αριστεράς. Εμένα, όπως πάντα, θα με βρίσκετε και μετά τις εκλογές Αργύρης. Αυτό είναι το μήνυμα 160 χαρακτήρες που έστειλα και θέλω να σας πω ότι είναι το μοναδικό SMS που στέλνω στους ψηφοφόρους μου. Επειδή, ξέρετε, Β' Αθηνών είναι μεγάλη περιφέρεια, για να στείλεις ένα SMS. Ένα SMS να στείλεις που να καλύπτει όλους τους ψηφοφόρους στη βάση δεδομένων, το κόστος είναι τουλάχιστον 2.000 ευρώ με 2.200. 2.000 ευρώ. Δηλαδή, συγγνώμη, κάθε SMS που παίρνουμε στο κινητό μας θα ξέρουμε ότι πληρώσει ο υποψήφιος 2 με 2.200. Εάν η βάση είναι γύρω στα 65-70.000 ονόματα, το κόστος είναι τόσο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω δυνατότητα να στείλω ένα μόνο SMS. Έστειλα αυτό το SMS το οποίο σας διάβασα. Μιλώντας για τις πικρίες των ψηφοφόρων μου και λέγοντας να βάλουν ανάχωμα στη λέλαπα της αριστεράς, διότι εγώ πιστεύω ότι η αριστερά θα φέρει μια λέλαπα αν έρθει στην Ελλάδα. Και είμαι εναντίον της αριστεράς. Κάνανε καταρχήν μοντάζ ακόμα και στο μήνυμα. Δηλαδή δεν το γράψαν όλο μέσα στο ρεπορτάζ. Δηλαδή μοντάζ στους 160 χαρακτήρες του μηνύματος. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Οδηγούμαστε σε μια εποχή στην οποία όποιος δεν είναι αριστερός είναι νοσταλγός μιας άλλης εποχής. Όποιος δηλαδή δεν πιστεύει στις ιδέες της αριστεράς. Όποιος είναι δεξιός. Όποιος πιστεύει σε αυτά τα οποία πιστεύουμε εμείς. Μισό λεπτό. Κύριε Καμπουράκη, την ορολογία του Βορύδη στο συγκεκριμένο ομιλία. Εγώ σήμερα. Την ίδια λογική πρέπει να εξηγήσετε και εσείς γιατί θεωρείτε λέλαπα, τον κύριο Μπαλάφα. Με την ίδια λογική πρέπει και εσείς να το εξηγήσετε. Θεωρώ λέλαπα την αριστερά και αυτή είναι η άποψή μου. Διότι πιστεύω ότι αν έρθει η αριστερά, η Ελλάδα θα πάει 30-40 χρόνια πίσω. Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κάνει σταθερά βήματα, βεβαίως με θυσίες του ελληνικού λαού, και πρέπει να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Λοιπόν, πώς έρχονται οι κύριοι της αριστεράς και μου λένε εμένα ότι επειδή δεν είμαι μαζί τους, σημαίνει ότι εγώ είμαι νοσταλγός και σκοταδιστής μιας άλλης εποχής. Ξέρετε, επειδή εγώ, είμαστε. Εσείς τους θεωρείτε λέλαπα, σας θεωρούν σκοταδιστή. Θα μπορούσαν να σας απαντήσουν. Εγώ, κύριε Οικονομία, έστειλα ένα μήνυμα στους ψηφοφόρους μου και γι' αυτό το μήνυμα έχω γίνει σήμερα πρωτοσέλιδο από μια εφημερίδα η οποία πρόσκειται τέλος πάντων στο ΣΥΡΙΖΑ ή, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να κάνω κριτική επί του συγκεκριμένου. Μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά για δύο λεπτά, εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, επειδή είμαστε και τη ίδια γενιά. Και κύριε Καμπουράκη, μου θυμίζει την δεκαετία του 1970, όταν ήμασταν στα πανεπιστήμια και κάποιοι τότε που δεν ήμασταν αριστεροί, έτσι, θεωρούμεθα εξοβελιστέοι. Δηλαδή πάμε σε μια ιδεολογική. Κύριε Τινόπουλε, εγώ δεν συμφωνώ με τέτοιες τοποθετήσεις, λοιπόν, αλλά από την άλλη, και εσείς ονομάζετε λέλαπα τον κύριο. Σας ξαναλέω, εσείς ξεκινήσατε και ονομάζετε λέλαπα. Λέλαπα, τι σημαίνει λέλαπα. Κύριε χειρότερο από αυτό. Κύριε Οικονομία, κάνετε λάθος. Εδώ πέρα έχουμε ακούσει αιτιάσεις από την πλευρά της αριστεράς όλη αυτή την διετία, τέλος πάντων, της προσπάθειας την οποία έκανε η χώρα. Εδώ μας λέγανε το σύλλογο. Όχι, μα δεν εδώ μας λέγανε το προδότη. Εδώ πέρα και τι μας είπε. Και έρχονται αυτή τη στιγμή και μας αιτιώνται, διότι εμείς αναδεικνύουμε τα διέξοδα της αριστεράς. Πράγματι, εγώ πιστεύω ότι είναι αρνητικό για τη χώρα να έρθει η αριστερά. Αλλά είναι δυνατόν γι' αυτό να με αιτιώνται και να μου λένε. Εγώ με το σύνδημα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ένα σε μέσα στην κύριε Καμπουράκη. Ένα σε μέσα στην εγώ με το περιεχόμενο του μηνύματος δεν έχω κανένα. Να σας πω και κάτι, κύριε Καμπουράκη, μισό λεπτό. Είναι ένα SMS το οποίο απευθύνεται στους ψηφοφόρους. Σας είπα, 60.000 είναι η εκλογική, τέλος πάντων, η εκλογική βάση δεδομένων. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το περιεχόμενο. Λοιπόν, είναι δυνατόν να σου πει. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο τώρα αυτά που λέει ο Βορύδης, ας πούμε, ότι αυτά που δεν καταφύσαν οι παππούδες με τα όπλα δεν τα αφήσουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή είναι ένα κλικ πιο εμφυλιοπολεμικό από την εποχή. Εδώ πέρα, μα κύριε Καμπουράκη, έτσι. Κύριε Καμπουράκη και κύριε Οικονομία, αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή σας επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, για κάντε μια σταχυολόγηση
Όσο νικούστησαν στη Βουλή, όχι διευκρινί... και μοντάζ τα SMS τώρα. Ωραία, διευκρινίζω ότι ούτε ένα SMS πήγαμε να στείλουμε. Ακούστε, διευκρινίζω επειδή εγώ αντέδρασα, ούτε εγώ έχω πρόβλημα με το περιεχόμενο. Στο θες να το ξαναδιαβάσω. Αλλά όταν μιλάω, έλαπα, όταν και μιλάω και για τις πικρίες των ψηφοφόρων. Όταν μιλάς και τους λέω ότι θα με βρουν και μετά τις εκλογές. Και για όλα αυτά με χαρακτηρίζουν σκοταδιστή. Όταν μιλάς για λέλαπα, πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς και την κριτική ότι είσαι σκοταδιστής. Πώς θα γίνει δηλαδή. Μισό λεπτό. Σκοταδισμός είναι, ορίστε, σκοταδισμός είναι να χαρακτηρίσει την αριστερά. Για όνομα του Θεού. Παρακαλώ. Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα...